Καταρχάς, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση της εκδόσης Red Marks. Πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο αυτό της Taylor. Η Αμερική, δυστυχώς για την Ευρώπη, συνεχίζει να παραμένει σε μεγάλο βαθμό ένας άγνωστος τόπος, όπως συμβαίνει βέβαια και το αντίστροφο. Δηλαδή, όσο λίγο ξέρουν οι Αμερικανοί το τι συμβαίνει, ο μέσος Αμερικανός εννοώ, το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, άλλο τόσο λίγα πράγματα ξέρει και ο μέσος Ευρωπαίος για το τι συμβαίνει στην Αμερική. Πολλά από τα στερεότυπα που είχαμε για αυτή τη χώρα εδώ και πολλά χρόνια, το τελευταίο διάστημα καταρρεύσανε, λόγω των εξελίξεων και των αλλαγών που έχουν γίνει στην Αμερικάνικη κοινωνία, εν πολλής προς το χειρότερο δυστυχώς, αλλά υπάρχουν και πολλά ελπιδοφόρα δείγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι παρόλα αυτά είναι μια διχασμένη μεν χώρα κομμένη στη μέση, όπου υπάρχει ένα μεγάλο συντηρητικό, οπισθοδρομικό, ρατσιστικό κομμάτι της κοινωνίας που συνεχίζει να πιστεύει στα στερεότυπα που ρέπει προς την ακροδεξιά και τον ναζισμό. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, υπάρχει και μια άλλη Αμερική απέναντι, η οποία είναι μια Αμερική των κινημάτων, μια Αμερική που αντιστέκεται και έδωσε τα τελευταία λίγα χρόνια αρκετά κινήματα και με πλούσιο πραγματικά υλικό και για σκέψη αλλά και με την ενεργό δράση. Θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω για το θέμα αυτό, δηλαδή για τα συγκεκριμένα για τα κινήματα αυτά, μέρος των οποίων είναι και το κίνημα στο οποίο αναφέρεται η Taylor, δηλαδή το Black Lives Matter, και το οποίο πραγματικά έχει εισάγει το τελευταίο διάστημα αρκετά καινούργια στοιχεία στη συζήτηση και για τον ρατσισμό αλλά και για την κινηματική δράση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Taylor σε ένα ετήσιο συνέδριο που έγινε για τον σοσιαλισμό έγραψε ότι ο ρατσισμός είναι η ζάχαρη στο αμερικανικό κέικ. Μετά από 300 χρόνια γράφει, δεν είναι δυνατόν να μας πούν από το πουθενά ότι αυτό το κέικ είναι χωρίς ζάχαρη, είναι sugar free, όπως λέει. Ο ρατσισμός είναι ένα από τα συστατικά στοιχεία, από τα δομικά στοιχεία της αμερικάνικης κοινωνίας, αυτού του έθνους ήδη από τον 19ο αιώνα. Είναι από τα στοιχεία αυτά που αποτελέσανε και την ιδεολογία του, αλλά και σε μεγάλο βαθμό και την υλική βάση, η δουλεία συγκεκριμένα για την ανάπτυξη αυτού του έθνους και την επέκτασή του την οικονομική. Όλοι ξέρουμε ποιες ήταν οι αιτίες που οδήγησαν στον Αμερικάνικο εμφύλιο και πώς, παρότι στην πραγματικότητα ιτήθηκε στρατηγικά η άποψη της δουλείας, όμως εξακολουθεί και επιβιώνει και σήμερα είναι μια πολύ ισχυρή τάση μέσα στην Αμερικάνικη κοινωνία και όχι μόνο. Βλέπουμε ότι αυτή η τάση υπάρχει και στην Ευρώπη, σε πάρα πολλές χώρες, και στις νεότερες χώρες ευρωπαϊκές και στις παλιότερες ευρωπαϊκές χώρες, και συνεχίζει και δημιουργεί προβλήματα και ουσιαστικά υπονομεύει το μέλλον και τη συνεργασία και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς και τα έθνη. Η συγγραφέας είναι καθηγήτρια Αφροαμερικάνικων σπουδών στο Princeton, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας άνθρωπος των κινημάτων. Μπορεί και συνδυάζει, πράγμα όχι τόσο συνηθισμένο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη θεωρία με την πρακτική των κινημάτων. Βλέπουμε ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένας ακτιβισμός σε μεγάλο βαθμό, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αντιπολιτικός και εχθρικός προς τις μορφές είτε οργάνωσης είτε πολιτικής προσέγγισης, η Taylor εντάσσεται σε ένα ρεύμα το οποίο θέλει να φέρει αυτά τα δύο κοντά, δηλαδή τη θεωρία με την πράξη. Με αυτή την έννοια είναι αυτός ο τύπος του ανθρώπου που θα ονομάζαμε δημόσιος διανοούμενος, το public intellectual, ένας άνθρωπος δηλαδή που δεν περιορίζεται στα ακαδημαϊκά καθήκοντα, δεν περιορίζεται στο αμφιθέατρο, το πανεπιστημιακό, αλλά προσπαθεί να προσεγγίσει αυτό που γίνεται στο πεζοδρόμιο και να φέρει κοντά την κινηματική δράση με τη θεωρία, πράγματα τα οποία και τα δύο είναι αναπόσπαστα και δεμένα μεταξύ τους, και σε μεγάλο βαθμό ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει διεθνώς,
και το ζούμε όλες τις τελευταίες δεκαετίες, είναι ότι μετά ιδιαίτερα την επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού, τα τελευταία τουλάχιστον 40-45 χρόνια, αυτή η ενότητα διασπάστηκε με τον πιο θεαματικό τρόπο. Οι καθηγητές, οι ακαδημαϊκοί, οι πανεπιστημιακοί άνθρωποι, οι οποίοι παλιότερα είχαν μια σχέση με τα κινήματα, αποτραβήχθηκαν εκ των πραγμάτων στις πανεπιστημιακές αίθουσες, στα αμφιθέατρα, συνεχίσαν την ερευνητική τους δουλειά, εξακολουθούσαν να γράφουν βιβλία, όμως αποκόπηκαν τελείως από το κίνημα. Και από την άλλη υπήρχε ένα κίνημα το οποίο είχε έντονο το στοιχείο του ακτιβισμού, της καθημερινής δράσης, των απεργιών, των πορεών και όλα τα συναφή όλης της κινηματικής δράσης, αλλά πολύ αδύνατο όμως τις περισσότερες φορές στο θεωρητικό επίπεδο, πράγμα το οποίο υπέσκαπτε και την δυνατότητά του να πετύχει και μακροπρόθεσμες νίκες, αλλά και να βάλει στόχους συγκεκριμένους πολιτικούς για να μπορεί να τους πετύχει. Η Τέιλο είναι πολιτικοποιημένη φυσικά και ενταγμένη, είναι στέλεχος της Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Οργάνωσης και αρθρογράφος στο περιοδικό International Socialist Review, και με το βιβλίο αυτό προσφέρει έναν εκτίμητο εργαλείο για την κατανόηση αυτού του νέου κύματος της μαύρης εξέγερσης στις ΗΠΑ μέσα από μια ταυτόχρονη και ιστορική και κοινωνιολογική ματιά, όπου προσπαθεί να μας δώσει την συνέχεια, το νήμα, δηλαδή να πιάσει το νήμα από τις μεγάλες εξεγέρσεις της δεκαετίας, κυρίως των δεκαετίων του 60 και του 70, τότε που η οικονομική άνθηση έφερε τα κινήματα αμφισβήτησης στην επιφάνεια, τότε που ο πόλεμος στο Βιετνάμ δημιούργησε τεράστιες αντιδράσεις και ένα πολύ μεγάλο αντιπολεμικό κίνημα, και ταυτόχρονα βέβαια και στην Ευρώπη αυτές οι δεκαετίες της μεταπολεμικής άνθησης ήταν αυτές που δώσαμε τις μεγαλύτερες κατακτήσεις, η χρυσή 35ετία, η οποία γέννησε και το εργατικό κίνημα, αλλά απέσπασε και σε μεγάλο βαθμό κατακτήσεις και δικαιώματα που σήμερα έχουν μπει ξανά υπό αμφισβήτηση. Αυτό που λέει η Τέιλο και που στην ουσία διατρέχει, θα λέγαμε, σαν ένα νήμα ολόκληρο το βιβλίο, ολόκληρη την ανάλυση της, είναι η επιδίωξη να καταδείξει ότι ο ρατσισμός στις ΗΠΑ δεν υπήρχε ποτέ ως αυτός ο σκοπός για την κακομεταχείριση των μαύρων και των μελαμισών. Ήταν και είναι ένα μέσο, λέει, με το οποίο οι ισχυρότεροι λευκοί της χώρας αιτιολογούν την εξουσία τους, βγάζουν χρήματα και κρατούν εμάς τους υπόλοιπους υπό έλεγχο. Και αυτή είναι και η ουσία στην πραγματικότητα της ιστορίας του μαύρου κινήματος, ήδη από τον Εμφύλιο και την Δουλεία, μέχρι και σήμερα, το ότι δηλαδή η υλική βάση για την καταπίεση των μαύρων, το φαινόμενο της δουλείας, αλλά και μετά την απελευθέρωση της μετατροπής τους σε δεύτερης διαλογής και δεύτερης κατηγορίας ανθρώπους, είναι πάνω απ' όλα η οικονομική εκμετάλλευση. Φέρνει μερικά πολύ ωραία παραδείγματα, πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα, όπως και μετά, για παράδειγμα, λέει ότι όταν ιτήθηκε στρατιωτικά μετά τον Εμφύλιο η δουλοκτησία, παρόλα αυτά υπήρχαν δυνατότητες μέσω των νόμων και παραθυράκια στους νόμους σε διάφορες πολιτείες, όπου μπορούσαν οι δουλοκτήτες που είχαν τις φυτείες είτε του βαρβακιού είτε διαφόρων άλλων καλλιεργειών να χρησιμοποιούν κατάδικους, τους οποίους το σύστημα τι έκανε, τους καταδίκαζε ασυστόλως σε μεγάλες ποινές, διασήμαντον αφορμή, και μετά μπορούσαν οι δουλοκτήτες να παίρνουν αυτούς τους ανθρώπους και να τους χρησιμοποιούν στις φοιτείες τους σαν δωρεάν, σαν απλήρωτη εργασία. Και αυτό συνεχίστηκε για πάρα πολλές δεκαετίες και βλέπουμε ότι ο πυρήνας αυτής της προσέγγισης, της δικαστικής προσέγγισης, ισχύει ακόμα και σήμερα. Έχουμε δηλαδή έναν θεσμικό ρατσισμό και έναν δικαστικό ρατσισμό, ο οποίος κατά κύριο λόγο στοχοποιεί τους μαύρους και κατά δεύτερο λόγο τους Λατίνους και τις υπόλοιπες μειονότητες, όμως κατά κύριο λόγο τους μαύρους. Είναι εντυπωσιακό ότι περίπου το 60% των φυλακισμένων στις ΗΠΑ είναι μαύροι και Λατινοαμερικάνοι. Υπάρχει μια πραγματική βιομηχανία διώξεων δικαστικών και καταδικών, όπου με αυτόν τον τρόπο
ουσιαστικά οι μαύροι αντιμετωπίζονται με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο από ότι τα υπόλοιπα στρώματα του πληθυσμού. Όσον αφορά το ίδιο το κίνημα, το Black Lives Matter, στο φόντο της ανάλυσης της η Taylor τοποθετεί αυτό το κίνημα στο τοπίο μιας υποτίθεται μεταφυλετικής Αμερικής. Η ίδια αναφέρει διάφορα πράγματα για το πώς ιστορικά χρησιμοποιήθηκαν διάφορες έννοιες στην ιδεολογία του Αμερικανικού κράτους ώστε να δικαιολογήσουν την συνεχιζόμενη καταπίεση του μαύρου πληθυσμού. Ένα από αυτά ήταν η μεταφυλετική Αμερική, η οποία κορυφώθηκε αυτό το ιδεολόγημα με την διακυβέρνηση του Ομπάμα, τις δύο θητείες του Ομπάμα και τη λεγόμενη εντός εισαγωγικών αχρωματοψία. Η αχρωματοψία διέλεγε ότι, σαν ιδεολογία δηλαδή, ότι στο βαθμό που δεν υπάρχει νομοθετικά ή καταγεγραμμένα σε επίσημα έγγραφα ρατσιστικές εκφράσεις και ρατσιστικές ρήτρες, άρα σημαίνει ότι ο ρατσισμός εξέλιπε. Πράγμα το οποίο φυσικά δεν έχει καμία ανταπόκριση στην πραγματικότητα, διότι μπορεί μεν να μην υπήρχε καταγεγραμμένο σε νόμους ή στο Σύνταγμα ή οπουδήποτε αλλού στην Αμερικάνικη κοινωνία ο διαχωρισμός, ο φυλετικός διαχωρισμός, όμως υπήρχε, υπάρχει και συνεχίζει να ταλαιπωρεί στην καθημερινή ζωή τα εκατομμύρια των μαύρων που ζουν στις ΗΠΑ. Η κατάσταση αυτή φυσικά εννοείται ότι έχει χειροτερέψει με την έλευση στην εξουσία του Τραμπ, στην προεδρία του Τραμπ, τον οποίο με πολύ θάρρος και πραγματικά με μεγάλη παρησία και διακινδύνευση η Taylor χαρακτήρισε ως ένα μεγαλομανή ρατσιστή και σεξιστή. Φυσικά εννοείται ότι αυτό τη στοχοποίησε. Τα συστημικά ΜΜΕ με επικεφαλή στο Fox News ουσιαστικά την προέγραψαν. Μπήκε στο στόχαστρο με αποτέλεσμα να ματαιωθεί μια σειρά από διαλέξεις που είχε προγραμματίσει, η ίδια να έχει κίνδυνο για τη ζωή της και βέβαια να θεωρείται αυτή τη στιγμή από το καθεστώς του Τραμπ σαν μια persona non grata. Τώρα, όσον αφορά την ιστορία, η Taylor τοποθετεί το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων των δεκαετιών του 60 και του 70 στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής αφύπνισης της Αμερικής, όπως είπαμε με το κίνημα του πολέμου κατά το Βιετνάμ, αλλά και του τέλους της αποικιακής αφήγησης, εποχή που συνέπεσε με την πετρελαϊκή κρίση και το τέλος των συμφωνιών του Bretton Woods. Εδώ πέρα συνδέει ευθέως η Taylor τους αγώνες του μαύρου πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών με τις κατακτήσεις της δεκαετίας του 60, με την προεδρία του Lyndon Johnson, όπου ψηφίστηκαν οι περισσότεροι νόμοι με θετικές διακρίσεις υπέρ των μαύρων. Σε αυτή τη δεκαετία ουσιαστικά καθιδρύθηκε το κοινωνικό κράτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή τη δεκαετία του 60, από το 64, 65, 66, 67, 68, όταν και στο φόντο βέβαια των αλλαγών που σιγά σιγά έρχονταν και με την κρίση της δεκαετίας του 70, εκλέγεται ο Νίξον, όπου εκεί αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Δηλαδή το να αποδομείται σιγά σιγά το κράτος πρόνοιας. Πολύ περισσότερο τη δεκαετία του 80 με την προεδρία του Ρέιγκαν, όπου εκεί έγινε η συστηματική διάλυση του κράτους πρόνοια, την οποία συνέχισαν μετά στα βήματά του και οι υπόλοιποι του Κλίντον συμπεριλαμβανομένου, ο οποίος είχε και ένα πάρα πολύ άσχημο ρόλο, παρότι δημοκρατικός, και εδώ πέρα βλέπουμε και τη συνενοχή και των δύο κομμάτων σε αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκείνη την περίοδο, ιδιαίτερα επί ρεϊκανισμού, είναι που εγκαθιδρύθηκαν πάρα πολλά στερεότυπα στη δημόσια ζωή των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως για παράδειγμα αυτό το ιδεολόγημα ότι οι μαύροι φταίνε για τη φτώχεια τους, γιατί είναι τεμπέληδες, γιατί είναι ανεπρόκοποι, γιατί δεν δουλεύουν αρκετά, γιατί δεν προσπαθούν αρκετά, γιατί έχουν ένα ψυχολογικό έλλειμμα έναντι των υπολείπων πλειοψηφιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και, εν πάση περιπτώσει, μια διαδικασία συνεχούς αυτοθυματοποίησης και αυτοενοχοποίησης. Αυτό έχει, λέει η Taylor, μεγάλες επιπτώσεις και στον ίδιο τον μαύρο πληθυσμό, ο οποίος σε ένα μεγάλο ποσοστό εσωτερήκευσε αυτές τις κατηγορίες
και έπεσε θύμα και ανέστειλε πολλούς από τους αγώνες, γιατί πραγματικά θεώρησε ότι οι ίδιοι οι μαύροι φταίγανε, επειδή δεν δουλεύαν αρκετά, επειδή δεν ήταν άξιοι, επειδή δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν όπως μπορούσαν να τα καταφέρουν στη γη της ελευθερίας και των δυνατοτήτων οι υπόλοιποι κάτοικοι της χώρας. Αυτό που μένει στο επίκεντρο της ανάλυσης με πάρα πολλά στοιχεία και πολύ εντυπωσιακά είναι η στοχοποίηση με συγκεκριμένους τρόπους. Δηλαδή η στοχοποίηση κυρίως από την αστυνομία με τη βία, τους αναγκαστικούς ελέγχους, τις δολοφονίες φυσικά, τους βασανισμούς, αυτά που είδαμε τα τελευταία χρόνια και που δημιουργήσαν στην ουσία το Black Lives Matter. Τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακό και κυρίως επί Ομπάμα το πόσο πολύ στρατιωτικοποιήθηκε η αστυνομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την απλή αστυνομία μέχρι τις ειδικές δυνάμεις, τα SWAT, παίρνουν ένα τεράστιο μερίδιο από τις δαπάνες για τους εξοπλισμούς. Ό,τι περισσεύει από τον Αμερικάνικο στρατό προωθείται στις τοπικές αστυνομίες, από υλικό πολεμικό εννοούμε, που αντιμετωπίζουν εν πολλοίς τον μαύρο πληθυσμό σαν εσωτερικό εχθρό, με καταστολή, βία και διακρίσεις κάθε είδους. Θα πρέπει να σας πω ότι ο Guardian είχε ένα δημοσίευμα, δεν προλαβαίνουμε λόγω χρόνου να τα διαβάσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε ένα δημοσίευμα πριν από 3 ημέρες, ότι για το 2015 ο Guardian, και εδώ πέρα έχουμε ένα παράδειγμα πραγματικά συνεπούς ερευνητικής και θαραλέας δημοσιογραφίας, και όχι το άλλο είδος δημοσιογραφίας της ελεηνής, της άθλιας και της υποταγμένης, έκανε μια έρευνα σε όλο το 2015, έκανε μια βάση δεδομένων όπου κατέγραφε όλες τις δολοφονίες επί αμερικανικού εδάφους, μαύρους. Λοιπόν, αυτές οι δολοφονίες ήταν πάνω από 1146 για το 2015 και έψαξε στα επίσημα αρχεία μετά του FBI, της Εθνικής Στατιστικής Αρχής και όλων των αρχών οι οποίες κρατάνε στατιστικά στοιχεία. Τι διαπίστωσε? Διαπίστωσε ότι η επίσημη καταγεγραμμένη φόνη ήταν ακριβώς η μισή από αυτούς που είχαν γίνει. Γιατί? Διότι, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, σε αυτή τη μεγάλη και εξυγχρονισμένη και σύγχρονη χώρα, δεν είναι υποχρεωμένη η αστυνομία, όταν γίνεται ένας φόνος, να φέρει ιατροδικαστή. Φέρνανε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μόνο χορεύτηκες δεν φέρνανε. Λοιπόν, οι οποίοι βεβαιώνανε ότι ο άνθρωπος πέθανε από καρδιακή προσβολή αφού είχε φάει 8 ώρες πριν. Είναι ένα εντυπωσιακό δημοσίευμα του Guardian, το οποίο ανάγκασε την Αμερικανική κυβέρνηση να παραδεχτεί ότι όντως τα στοιχεία είναι λυπή, ότι οι βάσεις δεδομένων πρέπει να εξυγχρονιστούν και να ταυτιστούν με την πραγματικότητα. Και είναι, ξαναλέω, ένα δείγμα θαραλέας δημοσιογραφίας και το πώς πρέπει να λειτουργούν οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης υπέρ αυτών που έχουν ανάγκη και όχι με την εξουσία. Λέει πολλά μέσα, τελειώνω, δεν θέλω να καταχρήσω τον χρόνο των αλλωνών, λέει πολλά μέσα η Taylor. Κάτι επίσης που είναι πολύ σημαντικό είναι ο ρόλος που έπαιξαν οι ίδιοι οι μαύροι το πώς στις δεκαετίες της ανόδου δημιουργήθηκε μια εύπορη μεσαία τάξη μαύρων, οι οποίοι μπήκαν στους μηχανισμούς, γίνανε δήμαρχοι, γίνανε δημοτικοί σύμβουλοι, γίνανε κυβερνήτες και φυσικά γίνανε μέχρι και πρόεδρος. Και πώς αυτή η εύπορη μεσαία τάξη ουσιαστικά αφομοιώθηκε από τον μηχανισμό, αφομοιώθηκε από το σύστημα, ξεπούλησε τους αγώνες των μαύρων, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς, ο Τζέσε Τζάκσον, ο Αλ Σάρπτον και διάφορα άλλα ονόματα οι οποίοι ήταν σεβαστοί από τα πολιτικά δικαιώματα της δεκαετίας του 60, σήμερα να παίζουν ένα ρόλο φρένου στους αγώνες και να προσπαθούν να πείσουν τους μαύρους ότι δεν πρέπει να κοντράρονται, δεν πρέπει να διεκδικούν, δεν πρέπει να φύγουν και να τα σπάνε και να τα καίνε, αλλά να είναι φρόνιμοι, να πηγαίνουν να ψηφίζουν και να βγάζουν ανθρώπους το πολύ πολύ από το Δημοκρατικό Κόμμα. Μία κουβέντα τελευταία. Θέλω να πω για το ρατσισμό, μια κουβέντα, είναι πολύ περισσότερο βέβαια ειδικός ο κ. Τσέκαλας, απλώς εγώ θέλω να πω για το θέμα της εκπαίδευσης και που αφορά και την Ελλάδα, ότι ο ρατσισμός δεν έχει να κάνει μόνο με την πράξη, δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομία, έχει να κάνει και με την εκπαίδευση και με τη φιλοσοφία, διότι η διδασκαλία σε όλη την εκπαίδευση της τυπικής λογικής, το ότι α ίσον α κάθε τι είναι μια ταυτότητα και τίποτε άλλο, οδηγεί στο ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν να βλέπουν τα πάντα σαν μια αφηρημένη ταυτότητα και τίποτε άλλο. Εγώ είμαι άσπρος και αυτός είναι μαύρος και εγώ είναι καλό ότι είμαι άσπρος και αυτός είναι κακός επειδή είναι μαύρος.
η ποικιλομορφία σαν βασικό χαρακτηριστικό και του φυσικού και του κοινωνικού κόσμου απαλήφεται, βγαίνει στην άκρη και στην ουσία αυτό που μένει είναι ο αποκλεισμός. Όμως ένα βασικό χαρακτηριστικό της φύσης, του σύμπαντος ολόκληρου, είναι όχι μόνο η κίνηση και η αλλαγή και η εξέλιξη, αλλά και η ποικιλομορφία. Η ποικιλομορφία είναι πλούτος και δεν μπορεί να τον αποδεχόμαστε στη φύση, να λέμε ότι η φύση έχει όλη αυτή την ποικιλομορφία στη Φλωρίδα και στην Πανίδα, αλλά στους ανθρώπους αυτή η ποικιλομορφία είναι κακή και πρέπει να την αποκλείσουμε. Αυτό είναι ένα θέμα της εκπαίδευσης, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί, πρέπει να καταπολεμηθεί και ιδεολογικά και πολιτικά, για να υπάρχει και ένα υπόβαθρο στη σκέψη των ανθρώπων να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ως ένα βαθμό, και όσο αυτό γίνεται μαζί με διάφορα τα πράγματα, το ρατσισμό. Ίσως έχουμε την ευκαιρία να πω και κάποια άλλα στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.